Χαίρετε. Παίρνω μια βαθιά ανάσα πρωτού διαβάσω αυτό το mail, γιατί είναι συγκλονιστικό. Τον τίτλο τον έβαλα εγώ, ο άνδρας μου και εγώ πάσχουμε από πεθερά. Πάω κατευθείαν στην ανάγνωση. Γεια σου Θέκλα μου, εύχομαι να είσαι καλά και να μπορέσεις να διαβάσεις το μήνυμά μου. Βλέπω συνέχεια τα βίντεό σου και αντλώ κουράγιο για τις δυσκολίες της ζωής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα βίντεο που ανεβάζεις και τις γνώσεις που μοιράζεις με το κοινό σου. Εύχομαι να είναι κατανοητό το πρόβλημά μου και να μπορέσεις να μου απαντήσεις, σε παρακαλώ. Παντρεύτηκα τον άντρα μου πρόσφατα, με τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά στενοχωριέμαι πολύ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και νιώθω απελπισμένη και αν μπορείς βοήθησέ με να τον βοηθήσω. Είμαστε και δύο γύρω στα 30. Ο άντρας μου είναι πολύ ευαίσθητος και έχει έντονη ενσυναίσθηση και είναι πολύ κλειστός χαρακτήρας γενικά. Τα κρατάει μέσα του. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν αυτός στην εφηβεία με πολύ άσχημο τρόπο. Ο πατέρας του είχε εξαρτήσεις και εξασκούσε και βία. Αλλά και η μητέρα του είναι έντονος χαρακτήρας που του προκαλούσε νεύρα, θυμό και ζήλια με τη συμπεριφορά της. Αυτό που περιγράφεις είναι ο φαύλος κύκλος της βίας και της εξάρτησης. Βασικά, η αιτία όλων των κακών είναι η μητέρα του, νομίζω. Εγώ την θεωρώ πολύ τοξική γυναίκα και ναρκισιστικό χαρακτήρα, διάγνωστη εννοείς. Με βάση τα βίντεο σου το λέω. Άρα καταλαβαίνεις το χαρακτήρα της πεθεράς μου. Και ο άντρας μου μετά το χωρισμό έγινε γονεοποιημένο παιδί. Ένιωθε υπεύθυνος για τον χωρισμό και ένιωθε πως έχει ευθύνη για την οικογένειά του. Τα αδέρφια του παντρεύτηκαν νωρίς και έφυγαν. Αυτός έμεινε με τη μητέρα του μέχρι τώρα που παντρευτήκαμε εμείς. Πάντα αυτός και η μητέρα του είχαν πολύ έντονη σχέση. Δηλαδή πάντα της πηγαίνει κόντρα, τσακώνονται, αλλά ποτέ δεν έφευγε από το σπίτι, γιατί ένιωθε πως έπρεπε να την προσέχει και ότι δεν πρέπει να την εγκαταλείψει. Αυτή πάντα του έπαιρνε τα λεφτά και έκανε κουμάντο με τα λεφτά του. Αλλά δυστυχώς με τα λεφτά του εκπληρώνει τα δικά της λούσα ταξίδια και ανάγκες και όχι ανάγκες του παιδιού της. Ωραία επεθέρα σου, ε. Δουλεύει ο γιος, παίρνει η μάνα τα λεφτά από το γιο για να κάνει τα λούσα της. Με τον τρόπο της πάντα τον μείωνε και τον είχε για όλα της τα θελήματα. Ενώ τα άλλα της παιδιά είναι τα καμάρια της. Ώσπου ήρθα εγώ στη ζωή του και του στάραξα τα νερά πιστεύω. Στα άλλα της παιδιά έκανε γάμο μεγάλο. Για τον άντρα μου δεν είχε λεφτά να κάνει γάμο. Κάναμε ένα αραβόνα με πολύ καταπίεση, γκρίνια και δυστυχία. Δεν ήμασταν ικανοί να πατήσουμε πόδι και να πούμε όχι, δεν θέλουμε. Είναι ντροπή, έλεγαν οι γονείς, τι θα πει ο κόσμος. Στον αραβόνα δεν ήμουν χαρούμενη. Και μετά ήρθε και η πανδημία. Να βρισκόμαστε με τον άνδρα μου που ήταν ήδη πολύ στρεσαρισμένος από τον αραβόνα, εγώ και η Νάρκισσος πεθερά, εγωίστρια. Είπαμε τον Νάρκισσος, το λέμε, δεν μπορούμε να το πούμε για κάποιον που δεν έχει διαγνωστεί, λέμε τον όρο αδιάγνωστος. Μόνο για τα κατορθώματα της μίλαγε αυτή και κανένας άλλος που τα περισσότερα ήταν τελικά ψέματα. Και όταν κατάλαβα πως με φλόμωνε στο ψέμα, απογοητεύτηκα πολύ με τον εαυτό μου. Γιατί να είμαι τόσο θύμα της, άρα σε εγωίτευσε και σένα η πεθερά και σε έκανε θύμα της στην αρχή. Και πάντα μου έλεγε πώς να γίνω η σωστή γυναίκα για το γιο της. Και ό,τι μου έλεγε δεν έπρεπε να τα λέω στο παιδί της. Έκανα λάθη. Έφτασα σε σημείο να προσπαθώ να πείσω τον άνδρα μου να κάνουμε τις επιθυμίες της. Δηλαδή έκανε μαζί σου συμμαχία η πεθερά σου, μυστική συμμαχία, άτυπη συμμαχία, άτιμη συμμαχία και καλά για να σε βοηθήσει με το παιδί της, ενώ στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο σαμπόταρε τη σχέση σας. Τα σκέφτομαι και τρέμω. Πολύ άσχημο να περνάς καραντίνα με έναν τέτοιον άνθρωπο. Φεύγει λοιπόν η πεθερά μου για διακοπές και μένουμε μόνοι. Τότε αρχεί σαν τα δύσκολα. Ο άνδρας μου πάθαινε ένα λάξ, κρίση πανικού, άγχους και κατάθλιψης. Δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε τον έρωτα μας μόνοι μας. Ο άνδρας μου ένιωθε συνέχεια κουρασμένος και αδιάθετος, δεν είχε όρεξη ούτε για μια απλή βόλτα. Αυτή συνέχεια μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε τι να κάνουμε. Και από μακριά έβρισκε τρόπο να μας ελέγχει και μέσω τρίτων που επενέβαιναν τι να κάνουμε με τη ζωή μας. Και πάλι δεν μιλάγαμε, δεν αντιδρούσαμε. Ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου. Και με τους γονείς μου έτσι μου, δεν ήξερα να λέω όχι. Άρα ήσασταν και οι δύο με τον άντρα σου people pleasers. Και συνεξαρτώμενες προσωπικότητες προφανώς.
Μας έλεγε συνέχεια να πηγαίνουμε επίσκεψη στα άλλα της τα παιδιά και αν δεν πηγαίναμε τσαντιζόταν. Σας είχε εκεί πέρα όπως τις, πώς το λένε, όπως τις κούκλες της, ξέχασα τώρα τη λέξη, όπως τις μαριονέτες, να κοινάει τα σκηνιά και εσείς να χορεύετε. Μας έλεγε να πάμε διακοπές εκεί που βρισκόταν αυτή. Όταν τελικά αποφασίσαμε να μην πάμε διακοπές εκεί που ήταν αυτή, αλλά να πάμε στους γονείς μου, τότε άρχισαν όλα. Τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, γιατί δεν πας να δεις τα αδέρφια σου και γιατί και είσαι αχάριστος και δεν τρέπεσαι και γιατί δεν πας επίσκεψη στον ένα συγγενή στον άλλο, ένας αρρώστερνε, ο άλλος γένναγε και έπρεπε να πάμε επισκέψεις εκεί που ήθελε αυτή. Αλλά στα άλλα της παιδιά δεν τους έλεγε ποτέ πού να πάνε και τι να κάνουν. Όταν πριν 2 εβδομάδες αποφασίσαμε να υψώσουμε φωνή και της είπαμε με έντονο τρόπο να μην ανακατεύεται, γιατί έχουμε ήδη πολλά προβλήματα και ποτέ δεν μας παίρνεις να διαφερθείς σαν μάνα αν είμαστε καλά, αλλά μόνο χάρη ζητάς, τότε έστειλε γραπτό μήνυμα στον άνδρα μου, SMS δηλαδή, και του έγραψε: «Εγώ έχω πεθάνει για σένα». Το γιατί θυμάμαι το τραγούδι της Βύση, μου λέει: «Έχω πεθάνει για σένα», της Βύση. Σαν να είναι φιλενάδα του δηλαδή. Του έστειλε γραπτό μήνυμα στον άνδρα μου: «Εγώ έχω πεθάνει για σένα και εσύ έχεις πεθάνει ως γιος μου, και να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι μου και να πας πίσω στους γονείς της γυναίκας σου, να πας πίσω από τους γονείς της γυναίκας σου σε αυτή που κατάφερε να μας κάνει να τσακωθούμε, και να μου μιλάς εμένα στη μάνα σου λες και είμαι καμιά του δρόμου. Σε κατάφερε γιέ μου. Έχω πεθάνει. Σε κατάφερε γιέ μου αυτή. Έχω πεθάνει. Εγώ έχω πεθάνει για σένα, δεν έχεις πια μάνα. Σοκ. Τώρα φύγαμε». Αυτή δεν έχει επιστρέψει ακόμα από τις διακοπές της, αλλά ο άνδρας μου έφυγε ένα βράδυ και κοιμήθηκε στο σπίτι της. Δεν κοιμάται, έχει ταχυκαρδία, δεν μπορεί να δουλέψει. Πέφτει από τις σκάλες από την αϊπνία. Πίνει αλκοόλ για να κοιμηθεί. Νιώθει άχρηστος, φόβο για το μέλλον. Μου λέει να χωρίσουμε για να γλιτώσω από το βούρκο. Τη μια χαίρεται, την άλλη κλαίει. Δεν θέλει με τίποτα να πάει σε ψυχολόγο. Τι είμαι εγώ, μου λέει. Για λύπηση είμαι εγώ. Τι άντρας είμαι εγώ. Λέει πάντα βοηθούσε πολύ κόσμο και ήταν εκεί πάντα για όλους, ειδικά για τη μάνα του. Και τώρα όλοι τον έχουν παρατήσει. Έχουν οικογένεια, λένε, και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν. Ειδικά τα αδέρφια του. Τη μάνα του λέει ότι τη μισεί. Αλλά κατά βάθος πονάει πολύ. Ναι, όντως, πονάει πάρα πολύ. Τον έχει πειράξει, πενθεί τώρα την απώλεια της μάνας του. Δεν πήρε ποτέ μητρική αγάπη. Είναι πληγωμένο παιδί. Και τώρα του βγαίνει μια συσσωρευμένη θλίψη για όλα από το παρελθόν. Έχει θλίψη, παράπονο, αδικία. Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να χειριστώ την κατάσταση. Αυτός λέει πως τον πιέζω με τη συμπεριφορά μου. Αλλά και αυτός δεν με βοηθάει, δεν μου ανοίγεται. Όλο λέει ότι φοβάται. Φοβάμαι πως τον πίεσα που του είπε να ετοιμαστούμε να μεταναστεύσουμε σε μια άλλη χώρα. Ξέχασα να γράψω το βράδυ που τον βρήκα σπίτι της να κλαίει. Μου είπε μεν να χωρίσουμε και δεν με θέλει. Αλλά έλεγε συνέχεια πως δεν αντέχει άλλο την πίεση, ότι έχει πόνους παντού στο σώμα του. Σ' αγαπάω, αλλά δεν είμαι ικανός να σε κάνω ευτυχισμένο. Φύγε με και άσε με. Φύγε και άσε με να μην είμαι καλά. Φύγε και άσε με να πεθάνω. Να επιστρέψει η μάνα μου, να βρει το πτώμα μου, να την κάνω ευτυχισμένη. Να πεθάνω για να χαρεί η μάνα μου. Και εντωμεταξύ, ενώ ο γιος της εδώ κρέμεται από την κατάθλιψη, αυτή πετάει την βόμβα της. Και δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Λέει σε όλους πως το καλύτερο παιδί της είναι ένα από τα άλλα της παιδιά και κάνει διακοπές. Της τα έχουν μεταφέρει ότι εμείς δεν είμαστε καλά και το παίζει θύμα ότι εμείς φταίμε. Τον αγαπώ πολύ και δεν θέλω να χωρίσουμε. Και αυτός με αγαπάει. Παίρνω δύναμη από τον παλιό δυνατό θαραλέο και αισιόδοξο άνδρα μου. Πώς μπορώ να τον πείσω να πάμε σε γιατρό ή να βρω τρόπο να τον ηρεμήσω. Και πάλι συγγνώμη για το κατεβατό. Κούκλα μου. Πάσχεται από πεθερά. Πάσχεται από πεθερά. Εσύ την έχεις ονομάσει νάρκη σου. Εγώ την ονομάζω αδιάγνωστη με αυτά που γράφεις. Και άμα διαγνωστεί, δεν νομίζω να έχει μόνο μία διαταραχή προσωπικότητας. Είναι πιθανό να έχει συνοσηρότητα με 2 ή περισσότερων διαταραχών προσωπικότητας. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται και η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας στο μυαλό, που είναι μια διαταραχή στην οποία οι άνθρωποι που την έχουν μεγαλοποιούν πάρα πολύ τα πράγματα, τους αρέσει να το παίζουν θύματα, drama queens κτλ. Δεν μπορώ να γνωρίζω όμως και ούτε να κάνω διάγνωση. Ούτε εσύ μπορείς να κάνεις διάγνωση για την πεθερά σου, ούτε κι εγώ. Λοιπόν, αυτό που περνάει ο άνδρας σου είναι απολύτως φυσιολογικό. Περνάει ένα πένθος για τη μάνα που νόμιζε πως είχε και έχασε. Η μητέρα του
έτσι όπως την περιγράφεις και με τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί, είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει δική της ζωή, προφανώς από τον καιρό που χώρισε με τον άνδρα της, ίσως και από προηγουμένως να μην ήταν ευχαριστημένη από τη ζωή της, μάλλον σίγουρα δεν θα ήταν και προηγουμένως ευχαριστημένη από τη ζωή της, έτσι όπως την περιγράφεις, ότι υπήρχαν άσχημα περιστατικά στη σχέση της με τον άνδρα της. Δεν ξέρω τι ρόλο είχε παίξει ο πεθερός, ο πρώην άνδρας της, στο πώς έχει εξελιχθεί να είναι ο χαρακτήρας της σύζυγου του. Είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να έμπλεξαν τις ψυχοπαθολογίες τους, γιατί σίγουρα ένας ο οποίος έχει να κάνει με εξαρτήσεις, με αλκοόλ κλπ. Ένας άνθρωπος που βγάζει βία έχει και αυτός τα θέματα του. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει η γυναίκα του που ήτανε, τον θύμωνε και τον έφερνε στο σημείο να τη χτυπάει. Δεν δικαιολογούμε τη βία σε καμία περίπτωση. Και σένα ο άνδρας σου τώρα δεν είναι καλά, όμως δεν σε χτυπάει. Δεν είναι βίος απέναντί σου, γιατί δεν έχει αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητα του και είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, έπεσε στην παγίδα που πέφτουν πολλές νεαρές κοπέλες όταν γνωρίσουν την πεθερά, να ταΐζουν το λύκο για να μην τους δαγκώσει. Και στο τέλος να τους τρώει ολόκληρους. Η συμβουλή μου προς όλες τις κοπέλες που παρακολουθάνε αυτό το βίντεο και γνωρίζουν έναν άνδρα με τον οποίο προχωράνε να κάνουν σοβαρή σχέση, ώστε να γνωρίσουν και τη μάνα του και βλέπουν μία μητέρα η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση, μακριά και αγαπημένες. Τυπικές σχέσεις. Τα πολλά σούξου μουξου με την πεθερά, την προβληματική, θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Λοιπόν, εσύ όντως έκανες λάθος. Έκανες λάθος που παρασύρθηκες από την πεθερά σου, που καθίσατε μαζί και κάνατε συζητήσεις για το πώς να βελτιώσετε το γιο της και να σου παραγγείλει αυτή πώς να είσαι καλή σύζυγος για το γιο της, που τα ξέρει κιόλας, τα ξέρει επειδή του έκανε αυτή τη σύζυγο τόσο καιρό. Ε? Άκου να παίρνει το μισθό του γιου της και να πηγαίνει, λούσα, να πηγαίνει ταξίδια και να αγοράζει λούσα και να ένα από τα παιδιά της να το χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο συζύγου και με τα άλλα της τα παιδιά να έχει μια σχέση μητρική. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι η σχέση της με τα άλλα της τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι και τα δικά τα άλλα της παιδιά μπορεί να έχουν παράπονο από αυτή. Όμως δεν γράφεις ότι κάνει τα ίδια και στα άλλα της τα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα της τα παιδιά. Εξάλλου λες ότι ο άνδρας σου δεν έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τα αδέρφια του. Συνήθως τέτοιες αδιάγνωστες προσωπικότητες είναι και διχαστικές. Δηλαδή προκαλούν διχασμό ανάμεσα στα παιδιά τους, προκειμένου να έχουν τις πρωτοκαθεδρίες. Δηλαδή να τσακωθούν τα παιδιά μεταξύ τους, άρα να είμαι το πρώτο σημαντικό πρόσωπο για όλα τα παιδιά. Και μπορεί και καθόλου παράξενο και τα άλλα της τα παιδιά να τις έχουν πάρει, να τις έχουν μοιάσει, να έχουν πάρει από το χαρακτήρα της και να είναι και αυτή χειριστική. Και να είναι και αυτή, να έχει βρει τον μαστορά της στα αυτά της τα παιδιά, να τις βάζουν όρια και γι' αυτό κάνει τα κόλπα της εκεί που την παίρνει. Όλοι αυτοί οι αδιάγνωστοι τα κόλπα τους τα κάνουν εκεί που τους παίρνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετικό που και εσύ και ο άνδρας σου, έστω και αργά, αποφασίσατε να τραβήξετε μια κόκκινη γραμμή. Πάρα πολύ θετικό. Που το καταλάβατε. Που το κατάλαβες και εσύ, που το κατάλαβε και ο άνδρας σου και πατήσατε μια κόκκινη γραμμή. Αυτό που λέει ο άνδρας σου ότι μισεί τη μάνα του, δεν είναι λάθος, με την έννοια του ότι η αγάπη είναι έντονη θετική σύνδεση και το μίσος είναι έντονη αρνητική σύνδεση, άρα είναι ακόμη συνδεδεμένος μαζί της. Το αντίθετο της αγάπης είναι η διαφορία. Και όταν έχουμε να κάνουμε με συγγενείς εξαίματος, με σχέσεις αίματος, δεν μπορούμε να πάμε στην αδιαφορία, μπορούμε να πάμε στη λιγότερη ανησυχία. Δηλαδή δεν είναι υγιές να μισούμε τους γονείς μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί το μίσος, το έντονο αρνητικό συναίσθημα να είναι χρήσιμο στην περίοδο που προσπαθούμε να αποκολληθούμε από τους γονείς μας και να προσκολληθούμε στη σύντροφο μας ή στο σύντροφο μας, αφού το λέει αυτό και η ακολουθία του γάμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο άνδρας να ξεκολλήσει από τους γονείς του και να προσκολληθεί στη γυναίκα του και η γυναίκα να ξεκολλήσει από τους γονείς της και να προσκολληθεί στον άνδρα της, δηλαδή να αποκτήσει loyalty στη νέα οικογένεια. Λοιπόν, ο άνδρας σου και εσύ είσαστε και δύο γύρω στα 30, όμως δεν είσαστε αρκετά όριμοι
σε σχέση με γάμους και σχέσεις και αυτά. Είναι και τους δυο σας ο πρώτος γάμος και οι δυο σας για πρώτη φορά κολυμπάτε στα βαθιά και είναι πολύ φυσιολογικό να έχετε χάσει τα πόδια σας. Αυτό που περνάει ο άνδρας σου τώρα δεν θα το έλεγα κατάθλιψη με την κλινική έννοια του όρου, αν και ξαναλέω ότι δεν μπορώ να κάνω διάγνωση από βίντεο και αν θελήσει ο άνδρας σου να κάνει μια επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο για μια διάγνωση, καλό θα του κάνει και κακό δεν θα του κάνει. Και αν βλέπει αυτό το βίντεο ο άντρας σου, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας να πάμε στο ψυχολόγο, να πάμε στο ψυχίατρο. Αντιθέτως, είναι ένδειξη δύναμης. Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και βλέπουμε ότι έχουμε μια δυσκολία να αντιμετωπίσουμε συναισθηματικά μια συνθήκη και γινόμαστε δυσλειτουργικοί, δηλαδή το να κλαίμε, το να νιώθουμε τη ματαιότητα της ζωής και όλα αυτά. Είναι κάτι που δεν μας βοηθάει να είμαστε λειτουργικοί. Δεν είμαστε ο εαυτός μας όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν θέλει, καλό θα του κάνει, κακό δεν θα του κάνει, να κάνει έστω μια συνάντηση, έστω μια επίσκεψη. Από όλα όσα μου γράφεις όμως, δεν νομίζω να είναι μια κατάσταση που θα χρονίσει. Είναι μια περίοδος έντονου πένθους, γιατί έχει πέσει το καταπέτασμα, έχουν πέσει οι κουρτίνες και έχει φανερωθεί ποια είναι η μαμά του. Και έχει καταλάβει και αυτός ποια είναι η μαμά του και έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Έχει απογοητευτεί. Βρίσκεται στη φάση στην οποία έχει δει ότι όλα όσα έκανε τόσα χρόνια, που ήταν ο τρόπον δεινά υποκατάστατο αντικαταστάτης συζύγου της μαμάς του, όλα όσα της έχει προσφέρει η μαμά του δεν τα έχει εκτιμήσει και μόλις πήγε να την οριοθετήσει, αυτή έφτασε στα άκρα να του στείλει αυτό το μήνυμα, έχω πεθάνει για σένα και διάφορα άλλα. Σας λέω το τραγούδι της Βίσσου μου θύμισε, είναι η Βίσσου που το λέει, έχω πεθάνει για σένα. Βλακίες. Καμία μάνα δεν έχει πεθάνει για κανένα παιδί. Καμία και μάνα και κανένας πατέρας. Ακόμη και στα νεύρα της υπεθερά σου που το έχει πει αυτό, δεν έχει πεθάνει το παιδί της για αυτήν. Απλώς θέλει να το σοκάρει και προφανώς να το χωρίσει και από σένα. Αυτό ίσως θέλει. Και σου λέει ήρθε αυτή τώρα και μας τα χάλασε έτσι όπως τα είχαμε. Τα είχαμε έτσι ωραία συγυρισμένα, να δουλεύει ο γιος μου, να τα τρώω εγώ, να τον διατάζω, να τον έχω να μου κάνει τα χατήρια, να τον έχω να με υπηρετεί. Τι πήγε και αυτός τώρα να παντρευτεί και να βρεθεί αυτή εδώ πέρα την οποία προσπάθησα στην αρχή να χειριστώ και μετά ξύπνησε και μου τον ξύπνησε και αυτό. Η γνώμη μου είναι να πάρετε το χρόνο σας και εσύ και ο άνδρας σου να συνέλθετε από το σοκ, γιατί όντως ήταν σοκ όλο αυτό. Δεν ήταν σοκ μόνο το τελικό μήνυμα, ήταν σοκ και όλη αυτή η εμπειρία που έχετε περάσει τον τελευταίο χρόνο. Από ό,τι κατάλαβα, συγκατοικούσατε μαζί της. Παιδιά, πηγαίνετε να μείνετε σε ένα χούρι, πηγαίνετε να μείνετε σε μια τρύπα, πηγαίνετε να μείνετε σε ένα μονάρι, σε ένα διαμέρισμα στούντιο που να μην έχει καν υπνοδωμάτιο, αλλά να είστε μόνοι σας. Δεν είναι υγιές τα ζευγάρια να μένουν με πεθερές και πεθερούς. Δεν είναι υγιές αυτό το πράγμα. Και επειδή ο άνδρας σου μέχρι να γνωριστείτε και μέχρι να παντρευτείτε και μέχρι τώρα ζούσε με τη μάνα του, είναι φυσιολογικό να δυσκολεύεται να φύγει από εκεί, μπορεί όμως να τα καταφέρει. Έχω γνωρίσει και έχω δουλέψει στο παρελθόν με άνδρες οι οποίοι μέχρι τα 40 τους έμεναν με τη μάνα τους, όχι μέχρι τα 30 τους. Και όταν το έβαλαν στόχο να αποκολληθούν, να ξεχωρίσουν, να ανεξαρτητοποιηθούν, τα κατάφεραν. Μπορεί και ο άνδρας σου να τα καταφέρει. Φίλε, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθεις, πενθείς για την προδοσία που έχεις βιώσει από τη μαμά σου, είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις και ενοχές. Ενοχές ότι έχεις απογοητεύσει τη μάνα σου, ενοχές ότι έχεις απογοητεύσει τη γυναίκα σου, να νιώθεις θυμό με τη μάνα σου, να νιώθεις θυμό με τη γυναίκα σου, να νιώθεις θυμό με τον εαυτό σου και γενικά μία από τις επικρατούσες θεωρίες για την κατάθλιψη είναι ότι η κατάθλιψη προκαλείται από έντονο συσσωρευμένο θυμό. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό να θυμώνεις, είναι φυσιολογικό να έχεις όλα αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα. Μην πάρεις, αγαπημένη μου, αποφάσεις αυτή την περίοδο για το τι θα κάνεις παραπέρα. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται η εύκολη λύση να χωρίσεις από τη γυναίκα σου για να μην ταλαιπωρείς τη γυναίκα σου. Η γυναίκα σου όμως που έχει γράψει αυτό το mail φαίνεται πως σ' αγαπάει. Φαίνεται ότι έχει διάθεση να ψυχοεκπαιδευτείτε μαζί. Θα σας κάνει πολύ καλό να μπείτε να δείτε μαζί τα βίντεο που έχω στο κανάλι για γάμους, για σχέσεις, για πεθερές, υπάρχουν διάφορα playlists, ψάξτε να τα δείτε. Θα σας ήταν χρήσιμο να διαβάσετε και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος».
και το να μείνω ή να φύγω, αλλά κυρίως το ψυχολογικός πόλεμος. Γιατί στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» εξηγώ ξεκάθαρα τα διάφορα είδη ψυχολογικού πολέμου. Η μαμά σου, αγαπητέ μου, σας κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Μπορεί να μην το συνειδητοποιεί, μπορεί να το κάνει άθελά της, μπορεί να το κάνει γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί, όμως λειτουργεί σαν μια καταφρονεμένη ερωμένη, σαν μια πικραμένη γυναίκα που σαν να και ήταν παντρεμένη μαζί σου, συναισθηματικά εννοείται, σαν να και ήταν παντρεμένη μαζί σου και τώρα εσύ έχεις παντρευτεί μια άλλη γυναίκα και σε χάνει και επειδή σε χάνει φτάνει στα άκρα και λέει ανοησίες που δεν τις εννοεί. Δεν έχει πεθάνει για σένα η μάνα σου, λέει πως έχει πεθάνει για να σε σοκάρει. Την αγάπη μου σε εσάς, στο ζευγάρι που έστειλε το μήνυμα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους πάσχουν από πενθυρές, έτσι τις λέγω, πενθυρές. Αυτές τις λέω πενθυρές, όχι όλες τις πεθερές. Και καλές πεθερές. Πενθυρές, αυτές που πενθούν το γεγονός ότι ο γιος τους έχει παντρευτεί. Ο το πένθος. Πεθερές, πενθυρές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους υποφέρουν από πενθυρές. Βάζουμε όρια σε επεμβατικούς γονείς και πεθερικά. Είναι φυσιολογικό να πονέσουμε όταν αποκόψουμε τον οφάλιο λόρο σε μεγάλη ηλικία, όμως αυτός ο πόνος, άμα τον αντέξεις και άμα επιμένεις, περνάει και μετά μένει η γλυκιά γεύση της ελευθερίας. Αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή, φίλε, είναι παροδικό. Και σου ξαναλέω, εάν το θέλεις, δεν θέλω να σε πιέσω, εάν το θέλεις να μιλήσεις με ένα ψυχολόγο, να πάρεις μια διάγνωση, να πάρεις έτσι και μια γνώμη, ξεκουράσου αυτή την περίοδο, πάρε το χρόνο σου να πενθήσεις για τις απώλειες και είμαι σίγουρη ότι και με την δική σου την προσπάθεια αλλά και με την αγάπη της σύζυγου σου θα μπορέσεις να ανακάμψεις και να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, γιατί τώρα περνάς μια περίοδο πένθους. Προς τη φίλη που έστειλε την επιστολή, δώσε χρόνο στον άντρα σου να πενθήσει και να ξεπεράσει αυτό που βιώνει. Θα το ξεπεράσει. Την αγάπη μου σε όλους και γενικά πρέπει να το πω αυτό σαν disclaimer, σαν ξεκαθάρισμα στο τέλος του βίντεο. Οποιοδήποτε νιώθει ότι δεν θέλει να ζει, καλά κάνει να επισκεφτεί είτε τις πρώτες βοήθειες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, είτε να τηλεφωνήσει στις γραμμές, στα hotlines που υπάρχουν για τις σκέψεις αυτές τις αυτοκαταστροφικές. Μπορείτε να δείτε το βίντεο δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, στο οποίο υπάρχουν μέσα και όλες αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Ζητήστε βοήθεια. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι στα πατώματα, όταν δεν νιώθει καλά ψυχολογικά, επηρεάζεται και η σκέψη του και μπορεί να σκέφτεται ότι είναι μάτιο να ζει, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν το ξεπεράσουμε δεν θα μας φαίνεται τόσο δύσκολο και είναι κρίμα να θυσιάσουμε τη ζωή μας για μια χαζομάρα, γιατί χαζομάρα είναι το ότι η μάνα μας δεν αντέχει πως παντρευτήκαμε και θέλει να μας πάρει πίσω στο μαντρί, θα τις περάσει και εμάς θα μας περάσει και θα ζήσει αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Φιλιά. Και ας ευχηθούμε να μην γίνουμε πενθυρές εμείς όσες έχουμε παιδιά. Πεθερές απλές να είμαστε, όχι πενθυρές.